Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Γλυφάδας. Είχαμε συμμετοχή? Μέχρι τώρα εμείς έχουμε 685. Είναι δηλαδή όλοι δημότες, έτσι? Ναι, δημότες. Έχετε δηλαδή καταλόγους? Και καταλόγους έχουμε, και έχουμε. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στους καταλόγους, τους φέρνουμε, έρχονται και τους υπογράφουν όλοι στο πρακτικό ψηφοφορίας. Είναι καταγεγραμμένοι όλοι, είτε διαγράφονται στο πρακτικό, είτε όχι. Είτε είναι στους καταλόγους, είτε δεν είναι. Υπάρχει κατάλογος ψηφισάντων. Μάλιστα. Το σας είπα, είναι από τον κατάλογο ψηφισάντων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο κάτω χώρο και στο Άνω Καλαμάκι, έχουν ψηφίσει γύρω στα 700 άτομα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Ένα λευκό, για όσους θέλουν να ψηφίσουν λευκό, και ένα κανονικό ψηφοδέλτιο με την υποψηφία του πρόεδρου. Πώς ήταν η διαδικασία εδώ της ψηφοφορίας? Η διαδικασία ήταν άψογη. Πραγματικά οι πολίτες του Δήμου μας, αλλά και οι πολίτες από άλλους Δήμους που περνάγανε από την περιοχή μας, ήρθαν να ψηφίσουν, έκαναν το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να στηρίξουν ένα κόμμα για τον νέο τους αρχηγό. Να υποθέσω ότι εσείς ήσασταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές. Με στήριξε το ΠΑΣΟΚ. Είμαι γέννημα θρέμα στο ΠΑΣΟΚ. Έχω ιδρυτικό μέλος. Από εκεί και πέρα, σαν διοίκηση του Δήμου, αντιμετωπίζω στους πολίτες του Δήμου με ίση απόσταση. Είχαμε μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Δεν είχαμε κανένα επεισόδιο. Τίποτα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθαν να κάνουν καμία προβοκάτσια? Όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όλα διεξήχθηκαν κανονικά. Ούτε τίποτα, μία διαμαρτυρία? Καμία διαμαρτυρία. Αυτό μας ευχαρίστησε. Ο κόσμος κάποια στιγμή, γύρω στο μεσημέρι, είχαμε μεγάλη ουρά μέχρι κάτω. Είστε η κυρία Γεωργίου Βασιλική. Ναι. Και είμαι η αντιπρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου της Αθήνας. Okay. Εκλεγμένη με τον κύριο Καμίνη. Ψηφίσαμε. Έχουν ψηφίσει πολύ μέχρι τώρα? Περίπου 1.300 άτομα, μπορεί και παραπάνω. 1, 2, 3, 4. Δεν μου φαίνεται για 1.300. Είναι και δίπλα άλλη μία. Α, συγγνώμη, ναι. Τι κάμερα είναι, ορφανή εδώ? Είσαι από το πρωί εδώ? Από τις 2 η ώρα. Τις 2. Τι λέει? Λένε μία 1.000 άτομα, μία 900 άτομα, μία πάνω από 1.000. Είμαστε όρος ηλικίας πάνω από 60. Για πες μου, είχε κόσμο? Είχε, προφανώς. Εδώ λένε 1.300 άτομα. Σε τάπετς από τώρα πόσα είναι, αλλά είχε κόσμο. Γιατί? Να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να τραβήξω λίγο εδώ το χόλ? Πας όπου θες. Του ψηφίζουνε. Όχι, δεν έχει σημασία. Καλά. Δεν μπορείς να πας. Σας ρωτάω απλά που ψηφίζουν. Και εγώ σας απαντάω. Ναι, πού ψηφίζουν. Πολύ ωραία. Περάστε έξω να σας πω, κλείσε την κάμερα. Ωραία, κλείνε την κάμερα. Περιμένουμε κανέναν τώρα να ξύγει. Αυτά όλοι κάποιοι με ζέλες. Άρχικοι οι υπόλοιποι. Περιμένετε τον, πώς τον λένε. Θα περνάς από εδώ. Γιατί? Θα πας γύρω γύρω. Συγγνώμη, δεν θα μου απαγορέψετε να περάσω. Είστε προδότες τα Πασοκάκια. Έρχεται όλα του λιτσαρίσματος. Όλα τα κανάλια είστε σατανικά. Όλα τα κανάλια είστε προδότες πουλημένοι. Είστε πουλημένοι. Όλα τα κανάλια είστε πουλημένοι. Ψηφίσαμε.
Και άμα έρθω εγώ εδώ και ψηφίσω και μετά πάω σε ένα άλλο δημαρχείο και ξαναψηφίσω. Θεωρητικά μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν έχει νόημα. Εντάξει. Γενικά δεν έχει νόημα να ψηφίσει έναν, αλλά εντάξει τώρα. Ακριβώς, έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα είναι χάσιμο χρόνο να γυρίζεις να ψηφίζεις όταν το αποτέλεσμα είναι προδιαγραμμένο. Διαβάσει το Σκουβλική. Ναι, έχω διαβάσει. Είναι ένα site με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα που είναι πολύ ενημερωτικό.